την Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα, την κυρία Χουδετσανάκη, γιατί χθες είχαμε και μία ομάδα εργασίας στην περιφέρεια με φορείς από όλη την Κρήτη και για τις δράσεις αναφορικά με τα κριτικά προϊόντα και με το ελαιόλαδο, όπως επίσης και με την επισήμανση των τροφίμων. Για να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν πάνω σε αυτά τα δύο θέματα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Δουβιεράκη, και καλημέρα και στους προατές σας. Πείτε μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είχαμε τη συνάντηση της ομάδας εργασίας του ΑΡΕΠΟ, που πραγματικά είναι μια ομάδα που δεν είναι μόνο για το ΑΡΕΠΟ, όπως το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι στην πραγματικότητα και για όλα τα προϊόντα της Κρήτης. Χθες λοιπόν παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τη συνάντηση που είχαμε στις Βρυξέλλες 30 Νοεμβρίου, που ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση. Και δεν σας κρύβω ότι υποψιάστηκα τα αποτελέσματα, γιατί μέσα από την ομάδα εργασίας κατατέθηκε και πρόταση. Είχαμε πρόταση ως Κρήτη και τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Όποτε μου δίνετε η ευκαιρία θα το λέω πραγματικά, γιατί έρχονται άνθρωποι από τα Χανιά, από τη Σιτία, μόνο και μόνο για να είναι παρόν σε όλες αυτές τις εξελίξεις που έχει η Ευρώπη, αλλά και στις δικές μας εξελίξεις. Είναι σημαντικό. Θα σας πάω ευθύς αμέσως να τα λέω δικές μας εξελίξεις. Στο σχεδιασμό που έγινε μέσω της ομάδας εργασίας για το ελαιόλαδο της Κρήτης. Πολλές φορές αποκαλούμε ένα προϊόν χρυσό προϊόν, αλλά όταν δεν το σχεδιάζουμε και δεν βάζουμε μια στρατηγική για αυτό το προϊόν, νομίζω ότι είναι καλό να πατάει σε κάποια βήματα και να πηγαίνει να ανεβάζουμε βάση της στρατηγικής αναπτυξιακά συγκεκριμένο προϊόν. Και δεν θα είναι μόνο το ελαιόλαδο, κυρία Δουβιεράκη. Νομίζω ότι θα γίνουν βήματα σιγά σιγά και για τα άλλα προϊόντα. Γιατί όπως συζητήθηκε χθες, συζητήθηκαν και άλλα θέματα μέσα που απασχολούν την ομάδα εργασίας. Γιατί όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι όλοι φορείς της Κρήτης. Μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο εξειδικευμένο, κυρία Χουδετσανάκη, για να το καταλάβουμε. Να δούμε τι είναι αυτό το οποίο αποφασίστηκε. Καταρχήν αποφασίστηκε ότι βάσει του σχεδιασμού θα συνδράμουμε όλη αυτή την προσπάθεια, δηλαδή η περιφέρεια δεν θα είναι μόνη της να οργανώνει πράγματα. Όλοι μαζί, δηλαδή και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, Τυποποιητών, Ελαιοουργών, δεν θα ήταν οι συνδικαλιστές μας από την Ένωση, που ξέρετε είναι μια ομάδα που έχει όλο από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση του προϊόντος. Άρα συμφωνήσαμε μέσα στην ομάδα εργασίας ότι σε αυτό το σχέδιο δράσης της περιφέρειας θα είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα το στηρίξουμε, που έχει και την εκπαίδευση του ΠΡΑΟΥ, ήταν τα επιστημονικά ιδρύματα μέσα. Όλοι μαζί θα πηγαίνουμε σε αυτό που λέγεται σχέδιο δράσης της περιφέρειας για το λάδι. Αλλά δεν είναι μόνο το σχέδιο δράσης της περιφέρειας για το ελαιόλαδο. Είναι για την προβολή, για την προώθηση. Υπάρχουν, μπορεί να γίνουν κάποιες μελέτες που χρειάζεται για να πάμε στο επόμενο βήμα. Όταν δεν έχεις τις δυνάμεις σου διαμοιρασμένες, γιατί κάθε πλευρά μπορεί να το σκέφτεται διαφορετικά ή να έχει το δικό της θεμητό από την άλλη συμφέρον, λέω κυρία Χουδετσανάκη, τα πράγματα πάντα δυσκολεύουν. Όταν ωστόσο υπάρχει μια κοινή προσπάθεια από όλους τους φορείς, και τους επιστημονικούς και τους συνεταιριστικούς, νομίζω ότι εκεί έχεις να κερδίσεις πράγματα. Και αν για φέτος μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή χρονιά και αν υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να φτάσει η τιμή του λαδιού και να ξεπεράσει ακόμα και τα 5,5 ευρώ, φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, είναι κάτι που θα πρέπει να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια, διότι φέτος είδαμε τι πάρτι γίνεται από την άλλη και πώς, το λέω με την καλή την έννοια, και πόση ζήτηση έχει και από την Ιταλία και από την Ισπανία το κριτικό ελαιόλαδο. Κυρία Δουλιάκη, μα και σε αυτή την παραγωγή φτάσαμε με τη συνεργασία όλων. Εγώ οφείλω να το πω, οφείλω να το καταθέσω. Έχετε και εσείς τα μέσα της συμβολής σας, γιατί πάντα μεταφέρετε το μήνυμα στους παραγωγούς. Συνδράμανε η παραγωγή σε αυτή την προσπάθεια. Συνδράμαμε όλοι. Η περιφέρεια μπήκε μπροστά, γιατί έχει όλη αυτή την ευθύνη. Αλλά δεν φτάνει ένας φορέας, δεν φτάνει. Αν δεν είμαστε όλοι μαζί, φέτος πραγματικά. Ακουστήκαμε ότι είπαμε ελάτε παραγωγή να βοηθήσετε να συνδράμετε στο έργο καταπολέμησης του δάκου. Γιατί
πολλές φορές δεν φτάνει η πρόληψη. Θέλει και τη θεραπεία του. Καλά, αυτό ήταν βέβαια το καλύτερο, διότι από τη στιγμή που εσείς απευθύνετε δημόσια αυτή την έκκληση και μέσα από τη συχνότητα του 984 και είπατε ότι μα και ο παραγωγός από μόνος του, εάν πιστεύει ότι πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω για το δικό του τον ελαιόνα, θα πρέπει να το κάνει, να συμβουλευτεί με τον γεωπόνο του, με τον ειδικό, έτσι ώστε να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος δεν είχαμε 3 ψεκασμούς, είχαμε 5. Σε κάποιες περιοχές πήγατε στους 6 ψεκασμούς για να έχουμε την ποιότητα. Μην ξεχνάμε ότι φωνάζατε ότι πρέπει να υπάρχουν και οι δικοί σας εκεί από την περιφέρεια, οι επιστήμονες, οι ειδικοί λέγανε ότι, ξέρετε, μην πάτε πριν από τις τάδε ημερομηνίες να μαζέψετε τον ελαιόκαρπο, γιατί πρέπει να αποκομίσετε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, φέτος γίνανε πραγματικά πολλά. Κυρία Δουργεράκη, γίνανε πραγματικά πολλά, ξέρετε γιατί. Γιατί υπήρξε ένα συντονισμός από τα πιο σημαντικά, δηλαδή και ο παραγωγός. Δεν μπορεί να ξέρει τι κάνει η περιφέρεια σε κάθε στιγμή. Εμείς ενημερώναμε προς πάση κατεύθυνση. Υπήρχε μια ενημέρωση ανά 10 μέρες που ο παραγωγός πλέον και στα μέσα, και μέσα του 984 που πάρα πολλές φορές βγήκα, μεταφέρεται την πληροφορία. Είναι σημαντικό, πρώτον, να υπάρχει αυτή η πληροφορία. Κάποιος να τη μεταφέρει. Τη μεταφέραμε εμείς μέσω των Δήμων, μέσω των γεωπονικών καταστημάτων. Γενικώς υπήρξε ένας συντονισμός από όλους μας. Και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δεν σταματήσαμε στους 3 ψεκασμούς. Ο Περιφερειάρχης μας πολλές φορές παίρνει το ρίσκο. Γιατί οφείλουμε να το πούμε και δημόσια και να τον ευχαριστήσω πραγματικά για την συνεργασία. Ναι, εντάξει, κάτε το από τη δική σας την πλευρά. Εγώ λέω αυτά είναι τα αυτονόητα και καλά έγιναν που έγιναν. Προχωρήστε παρακάτω. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν και πήγαμε στους 5 ψεκασμούς, γιατί να γνωρίζετε και πρέπει να το γνωρίζουν και οι ακροατές, ότι όταν η περιφέρεια σταματάει στο 3ο ψεκασμό και είναι ακόμα αρχές του Σεπτέμβρη, δυστυχώς το έντομο δεν καταπολεμείται. Αρχίζει να δουλεύει. Κυρία Δουλγεράκη, φέτος δούλευε μέχρι τον Νοέμβριο. Αυτό ήταν βάση το πρόβλημα. Με βάση τις καιρικές συνθήκες που είχαμε, σαφέστατα. Γι' αυτό και χρειάστηκε να πάει όλο αυτό το πράγμα παρακάτω. Ένα λοιπόν το κρατούμενο από τη χθεσινή ομάδα εργασίας είναι αυτή η απόφαση ή η θέληση, να το πω διαφορετικά, όλων των εμπλεκόμενων φορέων όλης της Κρήτης να συνεργαστούν από κοινού και για φέτος και για τα επόμενα χρόνια. Ο σχεδιασμός αφορά κυρίως τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε το χρυσό αυτό προϊόν, όπως οι περισσότεροι λέτε και η παραγωγή και εσείς από την πλευρά σας και εμείς την υιοθετήσαμε αυτή την έκφραση, εν πάση περιπτώσει, να έχει καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο, έτσι. Κυρία Δουβιάκη, αυτό είναι το ένα ζητούμενο και μόνο αυτό θα σας πω, γιατί δυστυχώς είχε και χθες περιφερειακό συμβούλιο, αλλά δυστυχώς το είχαμε προγραμματίσει και δεν γινόταν να το βάλουμε. Χθες είμαστε 22 άτομα από τα 28 μέχρι τις 6 ώρες από τις 2. Αυτό, ξέρετε, δείχνει πάρα πολλά. Δεν έφυγε κανείς. Δεν έφυγε κανείς γιατί πραγματικά θέλανε και να ακούσουν. Γιατί προγραμματίζεται, γιατί ίσως κάποιοι να μην ήταν τις προηγούμενες φορές, και από την άλλη ότι εδώ είμαστε όλοι μαζί συμπαραστάτες να το παλέψουμε. Mm-hmm. Και όλοι μαζί, και όπως το αναφέρατε κι εσείς, όλοι μαζί υπάρχει άλλη δύναμη. Δεν γίνεται διασπορά δυνάμεων. Δεν λέει ο ένας άρθα και ο άλλος πάει απέναντι να πει κάτι άλλο. Είμαστε όλοι άλλος μαζί και δουλεύουμε για ένα κοινό στόχο. Έτσι, ούτως ή άλλως αυτός ο κοινός στόχος φάνηκε πόσα και η κοινή δύναμη φάνηκε και μέσω του ΑΡΕΠ ότι έγινε με την επισήμανση στον τροφίμο και πώς φτάσατε εκεί πάνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντα να ξέρετε ότι όταν μπει ο κοινός στόχος και είμαστε όλοι μαζί, αυτό το αποτέλεσμα έχει. Αυτό πάμε να κάνουμε και για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια για ένα κοινό στόχο και για να πάμε πιο ψηλά τα προϊόντα τους, με την ποιότητά τους, με την ταυτότητά τους και νομίζω να κατακτήσουν ακόμα περισσότερο δίκτυο αγοράς στις αγορές στο εξωτερικό. Νομίζω ότι ο επόμενος στόχος σε ό,τι έχει να κάνει με το λάδι θα είναι να έρθει επίσης και η ονομασία, το brand name προϊόν γεωγραφικής προέλευσης με το όνομα Κρήτη το λάδι. Έτσι, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα διεκδίκησης.
Αυτό είναι το επόμενο βήμα, το περιμένουμε από τις Βρυξέλλες. Έχει γίνει όλη η διαδικασία και μπήκε μπροστά η περιφέρεια σε αυτό μαζί με τους φορείς, με τις ενώσεις, γιατί η περιφέρεια δεν μπορεί, όπως γνωρίζετε κι εσείς, να καταθέσει από μόνη της φάκελο. Όμως βοήθησε όλη αυτή την προσπάθεια, την ξεκίνησε όλη αυτή την προσπάθεια και είμαστε τώρα περιμένουμε το γεωγραφική έδειξη με το όνομα Κρήτη. Πάνω λοιπόν σε αυτό θα στηθεί και η στρατηγική που λέμε τώρα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα αισιόδοξα όταν υπάρχει κοινή προσπάθεια, κάτι που για χρόνια λέγαμε, αλλά για χρόνια δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε. Ο καθένας από το δικό του το μετερίζει, έδινε το δικό του τον αγώνα, πιστεύοντας ότι αυτό που έκανε ήταν το σωστό, αλλά δυστυχώς την πατήσαμε. Μόνο αν ενώσουμε δυνάμεις μπορούμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικά. Για υπόλοιπα προϊόντα υπήρξε κάτι, γιατί δεν είναι μόνο το λάδι. Δεν είναι μόνο το λάδι, υπήρξε και συζήτηση για το θέμα της αναμπέλωσης που πραγματοποιείται τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπήρχε και το μια συζήτηση ότι θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε πού θέλουμε να πάμε την αμπελοκαλλιέργεια, με ποιες ποικιλίες. Υπήρχε και μια συζήτηση, δεν παρθήκανε προς το παρόν αποφάσεις, μπήκε όμως στο τραπέζι η κυρία Δουλγεράκη, αν και δεν ήταν μέσα στα θέματα. Θεωρούμε ότι είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα. Από τη στιγμή που υπάρχει τώρα ανοιχτή αυτή η πόρτα για την αναμπέλωση, θα πρέπει λίγο να κατευθυνθούν οι παραγωγοί. Το είπαν όλοι, ήταν από την Ένωση Ηρακλείου και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Πρέπει να δούμε πώς πραγματικά δεν παίρνουμε ένα πρόγραμμα, πώς το αξιοποιούμε είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.